για τους δύο. Γυρίζουν πλάτη ταυτόχρονα. Μιασημίνα χωρίς να χάσει χρόνο κάνει την πρώτη βολή. Βάζει πρώτο ο Δωτέ Μιασημίνα. Δύο έχει βάλει ο Άρης. Δεύτερο και για την Μιασημίνα. Τρίτο για τον Άρη. Τρίτο και για την Μιασημίνα. Γρήγορη επιστροφή. Τέταρτο το τέμια τον Άρη. Επιστρέφει για άλλη μια βολή. Αστοχή ο Άρης. Μιασημίνα. Παίρνει θέση, θα βάλει τέταρτο το τέμ. Δεν μάζεψε εκεί άλλο ένα σακίδιο. Μιασημίνα προλαβαίνει ο Άρης και κάνει την πέμπτη του νίκη. Μία νίκη μακριά από τη θέση της ασφάλειας στον ημιτελικό. Ο Άρης, το στόχο που έχει βάλει. Ο Άρης θα βγει πρώτος. Στην επόμενη στάση του πάζλ. Τελευταίο κομμάτι για τον Άρη, σωστό το πάζλ μπορεί να συνεχίσει. Θα βάλει το πρώτο καλάθι του Άρης, συνεχίζει με δύο μπάλες. Μια άλλη μια προσπάθεια, τρίτο καλάθι και για τους δύο. Βάζει πρώτο ο Δωτέ Μιασημίνα, δύο έχει βάλει ο Άρης. Τρίτο και τον Άρη. Τρίτο και για τον Μιασημίνα. Και άλλο ένα σακίδιο Μιασημίνα προλαβαίνει ο Άρης και κάνει την πέμπτη του νίκη. Κάνε τα παιδιά να επικρατήσει ο Άρης. Τελειώνει ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς. Πολύ κοντά στις 6 νίκες. Απέναντι στη ΜΕΗ η οποία δεν έχει σημειώσει νίκη ούτε σε αυτόν ούτε στο προηγούμενο αγώνα. Συνοδεύει ένα κουλούρι σήμερα και το έχει πάρει πολύ βαριά αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι και θέμα ψυχολογίας. Στον πρώτο αγώνα δήλωσε ότι ένιωθε πολύ άγχος για αυτές τις αναμετρήσεις. Αυτό το άγχος βγήκε και στο στίβο μάχης. Ο Άρης μπαίνει στο χαμηλό εμπόδιο πρώτος. Ακολουθεί η ΜΕΗ η οποία δεν τα έχει πάει άσχημα σήμερα. Το αποτέλεσμα αυτό το μηδενικό δεν τη δικαιώνει και δεν αντικατοπτρίζει την προσπάθειά της γιατί ήταν πολύ κοντά στο να φέρει σίγουρα δύο νίκες. Ο Άρης περνάει πρώτος στον ταμπλό του. Ακολουθεί και η ΜΕΗ τώρα. Μπαίνουν τα πρώτα κομμάτια γρήγορα. Σημεία η οποία απογοητεύτηκε πάρα πολύ πριν. Έκανε ένα λαθάκι που της στήχησε. Όπως είπαμε, εδώ η ουσία κρύβεται στις λεπτομέρειες. Αν είχε πάρει δύο σακίδια θα μπορούσε να είχε επικρατήσει το Άρη πριν. Παρ' όλα αυτά έμεινε με ένα σακίδιο στο χέρι, έκανε τις τελευταίες βολές, δεν πρόλαβε ο Άρης, έβαλε το τελευταίο. Το τέμ έφερε πέμπτη νίκη και τώρα φεύγει για τον τελικό στόχο. Κάνει την πρώτη βολή. Ο Άρης θα πρέπει να γυρίσει πίσω. Ο Άρης έχει κάνει λάθος το παζλ. Τρέχει γρήγορα να διορθώσει ένα μικρό κομματάκι. Εξήχε. Βάλει ήδη ένα καλάθι το οποίο όμως δεν μετράει, θα πρέπει να βγάλει την μπάλα. Υπάρχει μια μικρή τρύπα εκεί. Έχει προβλεφθεί αυτό το περιστατικό. Για να δούμε μαζί δύο παίκτες και πάλι στα καλάθια. Πρώτο καλάθι για τον Άρη. Δεύτερο για τον Άρη. Έχει πίσω για να κάνει και τρίτη βολή. Δεν τα κατάφερε η ΜΕΗ. Άλλη μια βολή για τον Άρη. Δεν θα μπει στο καλάθι. Πρώτο για τη ΜΕΗ. Ο Άρης άλλη μια προσπάθεια. Έφυγε δεξιά η μπάλα. Είναι κοντά οι δύο παίκτες. Για να δούμε αν η ΜΕΗ μπορεί να σταματήσει τη φόρα του Άρη προς την σιγουριά της θέσης του ημιτελικού. Πρέπει να κάνει γκέρ. Δεν τα καταφέρονται τώρα ο Άρης. Λίγο άγχος και αυτό το πέρα δόθε. Σίγουρα ανέβασε τους παλμούς. Δεύτερη παλιά για τη ΜΕΗ. Τρίτη μπάλα και οι δύο παίκτες. Ο Άρης θα βάλει τρίτο καλάθι. Η ΜΕΗ θα πρέπει να τρέξει να μαζέψει άλλη μια φορά. Πρώτο το τέμ για τον Άρη. Δεύτερο το τέμ. Έλα ρε φίλε. Για το τέμ μακριά από τη θέση την οποία ψάχνει. Δύο το τέμ, ένα το τέμ μένει. Η ΜΕΗ κάνει και πάλι την παλιά της, θα βάλει τρίτο καλάθι. Ο Άρης όμως θα βάλει το πέμπτο το τέμ, θα σημειώσει την έκτη του νίκη και όπως το Στάθης θα φτάσει στον ημιτελικό αποφεύγοντας την τελευταία ψηφοφορία του κοινού στο Δομήνικο.